Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ κοντά σας για μία ώρα με μία πολύ μικρή καθυστέρηση, γιατί έχουμε προγραμματισμένη και θα προχωρήσουμε αμέσως τώρα σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, τον κύριο Στέλιο Σταυρίδη. Κύριε Σταυρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Καραμερό? Καλά. Κύριε Σταυρίδη, είστε το πρόσωπο της ημέρας λόγω της εξέλιξης της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ και της αποχώρησης των Ρώσων. Σας ακούω από το πρωί που ρίχνετε τις ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι μόνο αυτό ή υπάρχει και κάτι περισσότερο? Κοιτάξτε, δεν ρίχνω ευθύνες σε κανέναν, ναι. Απλά επειδή οι Ρώσοι έβγαλαν μια ανακοίνωση και είπανε ότι δεν πήραν αρκετές διασφαλίσεις όσον αφορά τα εισπρακτέα υπόλοιπα των πελατών. Εγώ ξέρω, επειδή είμαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι όταν έχεις μια ανασφάλεια για τα εισπρακτέα υπόλοιπα των πελατών, μειώνει το τίμημα που δίνει. Μιλάμε δηλαδή για αυτά που χρωστάνε στη ΔΕΠΑ, ο όμιλος Μουτρινέου, ο όμιλος Μαρτινογιάννη. Η ηλεκτροπαραγωγή, ναι, η οποία τους θα χρωστάει η ΔΕΗ από τη μεριά της. Επομένως, λέω ότι σε μια συναλλαγή τέτοια επιχειρηματική, όπου μια εταιρεία αγοράζει την άλλη, όταν αγοράζει μια εταιρεία, αγοράζει και τα εισπρακτέα υπόλοιπα των πελατών. Αλλά άρα στέκεστε, βλέπω, στην ανακοίνωση της Gazprom. Δεν θεωρείτε αμεληταίο το λόγο τον οποίο αναφέρουν? Όχι, απλά λέτε θεωρώ, ότι... Όχι, συγγνώμη. Θεωρώ ότι όταν, επαναλαμβάνω, φοβάσαι ότι τα εισπρακτέα υπόλοιπα θα είναι πιο ψηλά, πιο έτσι, πιο αλλιώς, ναι, μειώνεις το τίμημα, δεν φεύγεις. Αυτό λέω. Όταν εγώ ενδιαφέρομαι να αγοράσω μια εταιρεία και οι πελάτες της εταιρείας αυτής της χρωστάνε κάποια χρήματα, και εγώ λέω, α, της χρωστάνε τόσα. Καταρχήν το ΤΑΙΠΕΔ έδωσε μέχρι 180 εκατομμύρια διασφαλίσεις. Άρα, αν κανείς νομίζει ότι αυτά τα 180 μπορεί να γίνουν 250, αφαιρεί 70 εκατομμύρια από το τίμημα. Δεν φεύγει. Κύριε Σταυρίδη, σας έχω ακούσει να λέτε πολλές φορές ότι συνομιλείτε τακτικά με τον Πρωθυπουργό, ακόμα και νυχτερινές ώρες, για διάφορες υποθέσεις και εξελίξεις. Προφανώς, όταν ο Πρωθυπουργός έχει δει τρεις φορές τον Αλεξέη Μίλλερ, ξέρετε πώς έχει πάνε, πώς έχουν πάει αυτά τα ραντεβού. Δεν πρέπει να ήταν για εσάς κεραυνός ενέθρια? Όχι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός δεν διαπραγματεύτηκε με τον Μίλλερ. Τις διαπραγματεύσεις έκανε ένα ολόκληρο επιτελείο εδώ του ΤΑΙΠΕΔ, με το αντίστοιχο επιτελείο της Gazprom και με το αντίστοιχο επιτελείο και των ΕΛΠΕ, των ελληνικών πετρελαίων. Ναι. Διότι τα πετρέλαια έχουν 35%. Ο Πρωθυπουργός, σε θυμοτυπικό επίπεδο, εγώ δεν ήμουν παρόν σε καμία από αυτές τις συναντήσεις, τις δύο, οφείλει να δει μεγάλους επιχειρηματίες και από τέτοιες χώρες και να του εκφράσει την, αν θέλετε, εθιμοτυπικά ότι... δύο φορές. Δηλαδή, λέτε ότι δεν είχε ουσία αυτή η συζήτηση? Εγώ δεν νομίζω. Τι ουσία να έχει, αφού τις διαπραγματεύσεις τις έκανε το ΤΑΙΠΕ, δεν τις κάνει ο Πρωθυπουργός. Με καταλάβατε? Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε και πολλοί το καταλογίζουν στην κυβέρνηση. Το γεγονός ότι έκανε διαπραγματεύσεις με έναν από αυτούς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Άλλο αν τελικά δεν κατατέθηκε προσφορά. Τελικά ήταν εθιμοτυπική ή ουσιαστική η συζήτηση του κ. Μίλλερ με τον κ. Σαμαρά? Είναι βέβαιο ότι ήταν εθιμοτυπική. Ναι. Σας λέω και πάλι ότι οι σύμβουλοι μας, ένα ολόκληρο επιτελείο, οι σύμβουλοι των πετρελαίων, ένα ολόκληρο άλλο επιτελείο με τους συμβούλους της Gazprom, καθόντουσαν και κάνανε εξαντλητικές ώρες ατέλειωτες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Πώς θα κάνω ο Πρωθυπουργός, δηλαδή τι να κάνω ο Πρωθυπουργός? Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δεν θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις. Ναι, ναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι επειδή επικαλέστηκαν οι Ρώσοι τα χρέη των παραγωγών προς την ΔΕΠΑ. Καταρχήν αυτά ήταν γνωστά ευθύς εξ αρχής. Ξέραμε ότι η αγορά της ενέργειας είναι προβληματική λόγω και της κρίσης. Δεν άλλαξε τίποτα. Ίσα-ίσα βελτιώνονται οι συνθήκες όσο πάει ο καιρός. Να σας ρωτήσω. Καιρό τακτοποιηθήκαν. Κύριε Σταυρίδη, μια ερώτηση που είναι απορία κάποιων που δεν γνωρίζουν τα ενεργειακά ή τα οικονομικά. Πώς είναι δυνατόν αυτοί που χρωστούν στη ΔΕΠΑ, πόσα, 600 εκατομμύρια ευρώ? Ναι, ναι. Βλέπω εδώ τα χρέη. Αυτοί που χρωστούν κατά κύριο λόγο στη ΔΕΠΑ 600 εκατομμύρια ευρώ, να συμμετέχουν κιόλας στο διαγωνισμό για την αγορά της. Γιατί μία από τις δύο κοινοπραξίες που δεν κατέληξε τελικά προσφορά είναι η κύριε Βαρδινογιάννη Μυτιλινέως. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Δεν χρωστάνε όλοι 600. Αλλά όλοι μαζί εννοώ. Ναι, εντάξει, είναι και άλλοι πελάτες. Είναι ληξιπρόθεσμα και μη ληξιπρόθεσμα. Αλλά αυτοί που χρωστάνε οι ηλεκτροπαραγωγοί είναι γιατί τους χρωστάει η ΑΔΜΙΕ, τους χρωστάει ουσιαστικά η ΔΕΗ. Μάλιστα. Άρα πάει μπαλάκι. Χρωστάω εγώ σε εσάς, εσείς χρωστάτε πιο κάτω κτλ. Δεν υπάρχει. Εάν ομαλοποιηθούν αυτά τα πράγματα, και αυτό είναι θέμα βέβαια κυβερνητικό και το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει, το Υπουργείο Ενέργειας κάνει τις απαραίτητες όλα αυτά που πρέπει να κάνει, από εκεί και ύστερα
το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δεν σημαίνει ότι εγώ επειδή χρωστάω σε μια εταιρεία δεν μπορώ να συμμετέχω στο διαγωνισμό. Βέβαια τελικά δεν κατέβηκαν. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο νομικό ή ηθικής μορφής κόλλημα να μην συμμετέχει κάποιος στο διαγωνισμό, καταλάβατε. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, κύριε Σταυρίδη, να περάσουμε και σε άλλες ιδιωτικοποιήσεις. Τις λέγαμε αποκρατικοποιήσεις στη δεκαετία του 90. Στη συνέχεια τις είπαμε μετοχοποιήσεις. Τώρα τις λέμε ιδιωτικοποιήσεις. Σας έχω ακούσει να μιλάτε για αυτές με πάρα πολύ θερμά λόγια. Θέλω να περάσουμε για παράδειγμα στο νερό. Θυμάμαι μέχρι πρότινος που ήσασταν πρόεδρος στην ΕΙΔΑΠ, σας θυμάμαι σε ραδιοφωνικές σας συνεντεύξεις να μιλάτε με πολύ ενθουσιασμό για την υπερυπάρκεια νερού, για το γεγονός ότι μπορείτε να προχωρήσετε ακόμα και σε μείωση τιμών ενδεχομένως. Δηλαδή, μου δίνατε την εικόνα ότι τρέχετε, διευθύνετε μια υγιή επιχείρηση που είναι μια χαρά για το δημόσιο και τον Έλληνα πολίτη. Γιατί να την πουλήσουμε, λοιπόν, τώρα που είστε στο ΤΑΙΠΕΔ, βέβαια. Πολύ, πολύ εύλογη η ερώτηση όσον αφορά μια υγιής επιχείρηση που την πουλάς. Εγώ θα σας πω το εξής. Καταρχήν, αυτό που τόνισα πάρα πολύ για την ΕΙΔΑΠ δεν ήταν τόσο πολύ η επάρκεια νερού, όσο το καταπληκτικό ανθρώπινο δυναμικό της και η φοβερή τεχνογνωσία της. Απ' την άλλη μεριά, όμως, η ΕΙΔΑΠ ουσιαστικά λαιλατείται και μάλιστα βάρβαρα από δήμους που τις χρωστάνε 350 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι από αυτούς τους δήμους τις χρωστάνε και 30 και 40 εκατομμύρια και παραπάνω και βγαίνουν και λένε ότι θέλουν να διατηρηθεί, κάνουν και οργανώσεις και λένε ότι θέλουν να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΙΔΑΠ. Ναι. Ξέρετε... Αυτή είναι μια εμπορευματική διαφορά του στις ΕΙΔΑΠ. Ναι, ξέρετε αυτό πως ακούγεται σε μένα. Ναι. Να σας έχω εσάς και να σας φεσώνω και να σας αρμέγω κυριολεκτικά και μετά να λέω να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του κ. Καραμαλού. Ενώ αν πάει σε ιδιώτη, τι θα αλλάξει. Διότι όποιος έχει ευαισθησία για το νερό, για την ΕΙΔΑΠ, για τον καταναλωτή, αν μη τι άλλο, πριν κάνει εκδηλώσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κτλ., θα πρέπει να πληρώσει τα χρέη του. Και από εκεί και θα σας κάνει όσες εκδηλώσεις θέλει και να πάω και εγώ μαζί του να σηκώσω τη σημαία. Μιλάτε για τους δήμους. Μιλάω για τους δήμους και εκείνους τους δήμους οι οποίοι κυριολεκτικά την έχουν καταφεσώσει την ΕΙΔΑΠ. Μεγάλος θόρυβος, μια που μιλάμε για το νερό, έγινε και για την ΕΙΑΦ. Που είναι, νομίζω προκρίθηκαν δύο τελικά στο διαγωνισμό. Ναι. Η κοινοπραξία με ξένους βέβαια και Έλληνες, ο κύριος Μπόμπολας είναι από την Ελλάδα, ο κύριος Αποστολόπουλος. Αποκλείστηκε η κίνηση 136. Που είναι μια κίνηση πολιτών, μια συνεταιριστική επιχείρηση που είναι στη λογική της, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Γιατί αποκλείστηκε, οι ίδιοι λένε ότι δεν υπήρχε κάποιος λόγος τυπικός. Καταρχήν υπάρχουν κάποια κριτήρια του διαγωνισμού, τα οποία οι σύμβουλοι θεώρησαν ότι η κίνηση πολιτών δεν τα πληρεί. Εγώ θεωρώ καταρχήν οποιαδήποτε κίνηση πολιτών τη θεωρώ πάρα πολύ θετικό για την κοινωνία μας. Διότι είναι βέβαιο... κίνηση μόνο σε συμβολικό χαρακτήρα. Ένα λεπτό. Είναι βέβαιο ότι μία κίνηση πολιτών, υπερβέβαιο, μόνο το καλό της κοινωνίας θέλει. Από τη φύση της. Έτσι. Δεν είναι ούτε κομματικός μηχανισμός, ούτε επιχειρηματικό συμφέρον, ούτε τίποτα. Ναι. Άρα η κίνηση πολιτών για μένα, ανεξαρτήτως αν υπάρχει η Α ή η Β τοποθέτηση, είναι για μένα από τη φύση του κάτι. Την αποκλείσατε με τεπένον δηλαδή. Ένα λεπτό. Εγώ προσωπικά δεν απέκλεισα κανέναν. Όταν κάνεις ένα διαγωνισμό, οφείλεις να τηρήσεις τα κριτήρια εκείνα τα οποία λέει ο διαγωνισμός. Ένα από τα κριτήρια αυτά είναι, παραδείγματος χάρη, να συμπράξεις με μια εταιρεία η οποία να έχει τεχνογνωσία στο νερό. Mm-hmm. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ένα από τα κριτήρια τα οποία οδήγησαν τους συμβούλους να εισηγηθούν πώς το λένε, και το διοικητικό μας συμβούλιο να πάρει αυτή την απόφαση, ένα από τα κριτήρια είναι αυτό. Υπάρχουν και άλλα. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή σε μια ένωση πολιτών μπορείς να έχεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορείς να έχεις και κεφάλαια, μπορείς να έχεις και δυνατότητες τεχνογνωσίας να τρέξεις μια τέτοια εταιρεία. Ναι. Οι κινήσεις πολιτών βεβαίως μπορεί να βρεις χρηματοδότηση. Αλλά δεν συμμετείχε σαν κίνηση πολιτών με κάποια εταιρεία η οποία να είχε την τεχνογνωσία στο θέμα. Μάλιστα. Κύριε Σταυρίδη, τα τελευταία 20 χρόνια, 20-25 χρόνια, έχει ιδιωτικοποιηθεί ή μετοχοποιηθεί ή αποκρατικοποιηθεί ο Σκαραμαγκάς, η Ελευσίνα, το Νεώριο, η Αγία, το ΟΤΕ, ένα μέρος του λιμανιού του Πειραιά, η Ολυμπιακή, οι οδικοί άξονες, τα διόδια που υπάρχουν για αντιδράσεις από τους πολίτες καθημερινά, το 48,5% της ΔΕΗ, το 38,5% της ΕΙΔΑΠ. Το 64% των ελληνικών πετρελαίων, ο ΠΑΠ πρόσφατα, ένα μεγάλο ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας. Παρ' όλα αυτά, ούτε ανάπτυξη υπήρχε, ούτε το δημόσιο χρέος μειώθηκε. Τι μας εξασφαλίζει ότι αν πουλήσουμε και τα υπόλοιπα θα είναι για το καλό της χώρας?
Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ανάπτυξη υπήρχε. Υπήρχαν χρονιές που είχαμε και 4,5 και 4,7. Φτάσαμε σε 400 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Και η ανάπτυξη έχει αρνητικούς ρυθμούς εδώ και 6 ανάπτυξη, χρόνια. Ένα λεπτό. Ανάπτυξη υπήρξε. Απ' την άλλη μεριά, δυστυχώς, διωκώσαμε το χρέος. Διότι από εκεί που υπήρχε ανάπτυξη, τα λεφτά που παίρναμε από την ανάπτυξη, τα παίρναμε και από δανεισμό και από επιχορηγήσεις και από αυτές. Ναι. Και δυστυχώς τα κακομεταχειριστήκαμε. Δηλαδή, θέλω να πω τι προσέφεραν στη χώρα οι ιδιώτες αυτοί. Πέρα από το να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, κύριε Σταυρίδη. Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Από το ένα απτό παράδειγμα. Και ο ΤΕ πήγε μια χαρά. Μια χαρά πήγε για αυτούς που έχουν. Οι τηλεφωνίας πήγαν εξαιρετικά, ναι. Και δεν μίλησε κανείς. Και παραδείγματος χάρη η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έγινε με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, άρα του Έλληνα φορολογούμενου, απλά αυτός που τη χρησιμοποιεί. Καλά, την έχει αποπληρώσει πληρώνει. Νομίζω στο απόλυτο Έλληνας πολίτης. 2,80 ευρώ το τίμημα, κύριε Σταυρίδη, σήμερα, όσο ήταν και πριν από 4 χρόνια, και ενώ μέσα σε 3 χρόνια έχει καταρρεύσει το σύμπαν. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Το θέμα των διοδίων. Ο άλλος παρέχει κάποιες υπηρεσίες. Εάν δεν πληρώσεις. Γιατί έχεις εναλλακτική, κύριε Σταυρίδη. Εσείς είστε της αγοράς και κινήσετε στο λεκάνο παιδί. Εντάξει, πας εκτός Αττικής Οδού. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που. Είναι πραγματικά μεγάλη κουβέντα. Και να σας πω κάτι. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι η κακοδαιμονία βρίσκεται στη αποκρατικοποίηση. Όχι, η κακοδαιμονία βρίσκεται στην πολύ κακή διαχείριση την οποία κάναμε, σπαταλήσαμε πάρα πολύ χρήμα, ναι. Δεν αξιοποιήσαμε το χρήμα που πήραμε για να κάνουμε έργα υποδομής όπως θα έπρεπε. Είχαμε ένα κράτος το οποίο δεν ήθελε ούτε ρυθμιστικό ρόλο να παίξει ούτε ελεγκτικό, με αποτέλεσμα να γίνουμε όλοι να κινούμεθα και να γίνουμε αυθαίρετοι. Γι' αυτό και αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε, και το θέλουμε όλοι μας, δεξιοί, αριστεροί, διότι εγώ θέλω να βρίσκω αυτά τα οποία μας συνδέουν. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε όλοι μας, το κράτος να παίξει δύο ρόλους. Τον ελεγκτικό του ρόλο, αλλά να μην αφήνει τον Καραμέρο, τον Σταυρίδη, να κάνει ό,τι θέλει, να τον ελέγχει. Και δεύτερον, το ρυθμιστικό του ρόλο, δηλαδή να προστατεύει τον πολίτη. Εάν ο Σταυρίδης τρέχει μια εταιρεία η οποία είναι και δημόσιου γενικότερου ενδιαφέροντος, να μην πάει και να χρεώνει ό,τι θέλει σε βάρος του καταναλωτή. Κύριε Σταυρίδη, κλείνοντας και αφού σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία, θέλω να σας ρωτήσω κάτι με την ανοχή σας, γιατί και δημόσια εγώ έχω εκφράσει την κριτική μου, μπορεί και άλλοι σε αυτό. Εσείς είστε ένας πολύ. Και είναι και καλοδεχούμενοι πάντα οι κριτικοί. Είστε ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της πισίνας, που ήταν και ένα σύμβολο της ευμάρειας που προηγήθηκε αυτής της εποχής. Ναι, ναι. Πόσο αντιφατικό είναι αυτός ο οποίος πουλάει πισίνες, διαχειρίζεται λοιπόν τον υδάτινο πόρο με τη μορφή της πατάλης, συμβολικά τουλάχιστον, να περνάει στην ΕΙΔΑΠ και στη συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και να ιδιωτικοποιεί το νερό, συμβολικά. Μ' αρέσει η ερώτηση. Καταρχήν θα σας πω ότι η εταιρεία που έφτιαξα ήταν η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που πήρε βραβείο οικολογικό για τις πισίνες που έκανε. Ναι. Άρα λοιπόν έδειξα εκεί η πισίνα παραμένει πισίνα, και οικολογική ευαισθησία σαν οργανισμός. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, η εταιρεία που είχα και έχω βραβεύτηκε 3 συνεχόμενες χρονιές σαν ο καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα. Και 3 συνεχόμενες χρονιές μέσα στους 10 καλύτερους εργοδότες της Ευρώπης. Το 2009 ο καλύτερος εργοδότης στην Ευρώπη. Και το 2008... Είναι επιτυχημένη, είναι αλήθεια, κύριε Σταυρίδη. Το 2008 η εταιρεία, η ευρωπαϊκή εταιρεία που δείχνει τον μεγαλύτερο σεβασμό στον εργαζόμενο. Μέσα σε κολοσσούς, Google, Microsoft... Αυτό είναι αλήθεια και είναι αλήθεια. Μακάρι να δήλωναν και οι πελάτες σας όλες τις πισίνες και να πλήρωναν φόρους. Μπορεί να μην φτάναμε στην ανάγκη να κόψουμε μισθούς και συντάξεις ή να πουλήσουμε δημόσια αγαθά. Εκείνο λοιπόν που θέλω να ολοκληρώσω είναι ότι μέσα από αυτή μου την επιχειρηματική, αλλά και πριν την, αν θέλετε, καριέρα μου σαν manager, έμαθα να είμαι κοινωνικά και οικολογικά πάρα πολύ ευαίσθητος και μου τέριαζε απόλυτα ένα αν θέλετε πόστο σαν την ΕΙΔΑΠ, η οποία ήμουνα και πάρα πολύ τυχερός, γιατί βρήκα μια εταιρεία εξαιρετική που μπόρεσα να δώσω και εγώ το πετραδάκι μου για να γίνει ακόμα καλύτερη. Από εκεί και ύστερα όλοι μας έχουμε τεράστια περιθώρια να βελτιωθούμε και γι' αυτό η κριτική είναι πάντα καλοδεχούμενη, διότι τελικά σε αφυπνίζει, σε κρατάει σε εγρήγορση και σε κάνει να καταβάλεις προσπάθειες για να γίνεις καλύτερος. Εγώ έτσι το βλέπω. Και ξέρετε, στην εταιρεία μου, στην Piscine Ideal, είχα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από κομμουνιστές, αναρχοκομμουνιστές, φιλελεύθερους, δεξιούς, σοσιαλιστές, οι πάντες. Δεν μας ενδιαφέρει. Είστε ανοιχτό πνεύμα, αλλά θα βάλετε την υπογραφή σας στην ιδιωτικοποίηση ενδεχομένως του νερού.
που ξέρετε ότι είναι μια πολύ βασική αρχή. Εντάξει, ότι είναι δημόσιο αγαθό. Και όχι μόνο για εδώ, για, όλη, για όλο τον κόσμο. Να και ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, στις χώρες τους, δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν είναι, αυτό είναι μύθος. Αλλά θα σας πω το εξής. Πρώτον, δεν ιδιωτικοποιείται το νερό. Δεύτερον, ιδιωτικοποιούνται οι υπηρεσίες του νερού, δηλαδή η τιμολόγηση, ναι, η αντικατάσταση των δικτύων, η αντικατάσταση των υδρομετρητών κτλ. Η διαχείριση του νερού. Τρίτον, και σημαντικότερο, ήδη σήμερα και στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΔΑΘ έχουμε πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες, μάλλον έχουμε πάρα πολλούς υπεργολάβους ιδιώτες. Άρα. Δεν είναι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που ευχαρίζω να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και πάντα να ασκείτε κριτική και σκληρή. Γεια σας. Γεια σας, κύριο Στέλιος Σταυρίδης, πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κοντά μας εδώ. Συνεχίζουμε αυτό το μεσημέρι. Θα πάμε, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με περισσότερα θέματα. Νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Όχι μόνο για το θέμα της ΔΕΠΑ, αλλά και για το θέμα του νερού και όλων της πορείας, αυτής της πορείας των ιδιωτικοποιήσεων, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, συναντά αντιδράσεις, αλλά ο κύριος Σταυρίδης δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, είναι ένας πολύ ευφυής άνθρωπος που ξέρει να τα χειρίζεται και σήμερα νομίζω επικοινωνιακά το έχει πάρει πάνω του. Έχει βγει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, έχει μιλήσει, προσπαθώντας να βελτιώσει την εικόνα που δημιουργήθηκε από αυτό το φιάσκο, όπως τουλάχιστον αποτυπώθηκε και στις αγορές. Βλέπε, για παράδειγμα, χτες το ελληνικό χρηματιστήριο. Επιστρέφουμε σε λίγο και με άλλα θέματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πιο χαλαρή στο ύφος που καθημερινά ανταλλάζουμε εδώ, απόψεις, πληροφορίες, ακούμε συνεντεύξεις για την επικαιρότητα. Κάνουμε πράγματα τα οποία είναι προς την ενημέρωση και τη δική μας και τη δική σας, γιατί και τη δική μας και εμείς χρειαζόμαστε. Ξέρετε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέσα και από τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν σε όλα αυτά. Ακούσατε τον κύριο Σταυρίδη νωρίτερα. Βλέπετε τον τρόπο επικοινωνίας και στο Twitter, @Καραμέρος, και στο Facebook, στο page Γιώργος Καραμέρος με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανταλλάζουμε απόψεις, μας στέλνετε φωτογραφίες, θέματα που μας προτείνετε να ασχοληθούμε εδώ στην εκπομπή κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τη 1. Είδαμε και μιλήσαμε για το θέμα της Gazprom, του ΔΕΣΠΑ. Νομίζω ότι ο κύριος Σταυρίδης έχει αναλάβει σήμερα να παρουσιάσει μια εικόνα, να κατεβάσει λίγο τους τόνους από αυτή την έκπληξη που είχαμε χθες με την αποχώρηση των Ρώσων. Να καλησπερίσω αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Μιχάλη Παπανίδη, τον συνάδελφο. Μιχάλη, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Γιώργο. Είναι ώρα που έχουμε καιρό να τα πούμε, Μιχάλη. Πράγματι, ναι. Λοιπόν, η επόμενη μέρα αυτής της ιστορίας, ο κύριος Σταυρίδης κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση, το έχει πάρει πάνω του. Να μαζέψει τα μάζεψη. Κάνει και έξυπνα, θέλω να πω. Δηλαδή, βλέπω όλα τα ρεπορτάζ σήμερα. Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία Σαμαρά Μίλλερ, που κακά τα ψέματα έκανε διαπραγματεύσεις ή ένα μέρος των διαπραγματεύσεων. Παντού είναι η φωτογραφία του κύριου Σταυρίδη. Και εμείς με τον κύριο Σταυρίδη μιλήσαμε. Ναι. Πώς θα πάει τώρα αυτή η ιστορία, θα επηρεάσει, θεωρείς, το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων? Βέβαια. Και να δούμε μήπως έχουμε και νέα μέτρα, Γιώργο. Διότι αυτό το τίμημα, το οποίο έχει υπολογιστεί στον προϋπολογισμό, ναι, λείπει. Η καθυστέρηση, δηλαδή, για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, έχει ένα τίμημα από πίσω, 900 εκατομμύρια, λείπει. Αυτό είναι ένα δις. Να δούμε τι αν όμως, Μιχάλη, αν όμως είναι όπως τα λέει η κυβέρνηση και ο κύριος Σταυρίδης, ότι υπήρξε επέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού και ότι οι Ευρωπαίοι, εμέσως τώρα το λένε αυτό, δεν ήθελαν τους Ρώσους, δεν μπορούν να πούνε στους δανειστές, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε φτιάξει κλίμα, ο Πρωθυπουργός είχε δει 3 φορές τον Μίλλερ, ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε την ιστορία, να πάρουμε τα λεφτά, να βγάλουμε τη χρονιά, και έρχεστε εσείς και μας το σταματάτε, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή της κυβέρνησης. Ναι, αν είναι έτσι, αλλά... Δεν θα μας δώσει μια παράταση. Δεν φαίνεται ότι είναι έτσι. Ναι. Αν είναι έτσι, δεν φαίνεται ότι είναι έτσι. Πάντως ο κύριος Σταυρίδης σήμερα... Να το διευκρινίσουμε αυτό για τους φίλους απαράτες. Μίλησε πάνω στην ανακοίνωση του Gazprom, είναι η αλήθεια. Βέβαια. Για το θέμα των... Γιατί τους εξέτεσαν οι Ρώσοι, είπανε την αλήθεια, σχεδόν την αλήθεια. Να δούμε τώρα λοιπόν τι συμβαίνει με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μια και το βάζεις ως θέμα. Ναι, πράγματι θα υπήρχε πρόβλημα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα είχαμε μια περίπτωση κρατικής ενίσχυσης, πότε, εάν οι Ρώσοι αποδέχονταν την πρόταση Σαμαρά, η οποία πρόταση Σαμαρά τι έλεγε, τα χρέη των ιδιωτών προς τη ΔΕΠΑ να τα αφαιρέσεις από το τίμημα. Αυτά τα 400 εκατομμύρια δηλαδή, αφαίρεσέ τα από το τίμημα. Εκεί λοιπόν θα ήταν μια
σκαστή περίπτωση αθέμητου ανταγωνισμού και κρατικής ενίσχυσης ιδιωτικών επιχειρήσεων, γιατί στην ουσία θα φόρτωνε αυτά τα 400 εκατομμύρια που χρωστάνε οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες στον ελληνικό λαό. Αν το αποδέχονταν οι Ρώσοι, θα τα πληρώναμε εγώ και εσύ, εφόσον θα αφαιρούνται από το τίμημα. Εκεί επάνω πράγματι θα υπήρχε πρόβλημα επί της πρότασης Σαμαρά και αν την αποδέχονταν οι Ρώσοι. Εδώ όμως μπαίνει ένα ζήτημα, γιατί τους άφησες οι επιχειρηματίες, άμα τους δώσεις το χέρι σου και είσαι χαλαρός, μπορεί να σου φάνε και δύο δάχτυλα. Α, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Λοιπόν, γιατί τους άφησες και συσσωρεύτηκαν όλα αυτά τα χρέη, γιατί δεν έκανες τίποτα για να τα εισπράξεις και γυρίζεις τώρα να δεις πού είναι. Λέει ο κύριος Σταυρίδης όμως, Μιχάλη, ότι οι άνθρωποι χρωστάνε γιατί δεν τους έχει δώσει το δημόσιο τα χρήματα. Δηλαδή. Γιατί εδώ κόβουν το ρεύμα από έναν άνθρωπο ο οποίος οφείλει 1000 ευρώ στη ΔΕΗ. Και ενδεχομένως και αυτός να έχει οφειλεί από το δημόσιο, να το οφείλει δηλαδή το ελληνικό δημόσιο. Και δεν υπάρχει διαδικασία συμψηφισμών. Δεν υπάρχει διαδικασία συμψηφισμών ακόμη. Οπότε λοιπόν αυτό είναι έολο. Δηλαδή πρέπει πρώτα να πληρώσουν τα χρέη τους, όποια είναι αυτά, και κατόπιν να δουν τι θα κάνουν από το δημόσιο. Ποιος δίνει το δικαίωμα σε ποιον, αν σου χρωστάει το δημόσιο, να αναιρείς όλες σου τις υποχρεώσεις ή κάποιες από τις υποχρεώσεις σου. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις τώρα και είναι κάτι που θα πρέπει να είχαμε θέσει. Εγώ θα πρέπει να είχα θέσει τον κύριο Σταυρίδη. Αλλά ο Κοσμάκης πλέον. Όλη η συζήτηση ήταν σε επικοινωνιακό επίπεδο, έχω την αίσθηση. Για τον Κοσμάκη πλέον, Γιώργο, αν έχει οφειλή πάνω από 1500 ευρώ, μπαίνουν μέσα στο λογαριασμό. Θα μπαίνουν μέσα στο λογαριασμό τον τραπεζικό και θα τα ρουφάνε. Μάλιστα. Και πάντως, αφού η ΔΕΠΑ, Μιχάλη, η ΔΕΠΑ φαίνεται ότι είναι μια εταιρεία της οποίας της χρωστούν χρήματα, δηλαδή θεωρητικά, τώρα ανοίγουμε πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν φαίνεται να είναι μια εταιρεία η οποία, αν μείνει στο ελληνικό δημόσιο, θα είναι ζημιά. Ναι, δεν θα είναι ζημιά. Αλλά έχουν αποφασίσει, καλός ή κακός, αυτό είναι ζήτημα να το συζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πολίτευση και η συμπολίτευση. Ναι. Έχουν αποφασίσει να την πουλήσουν. Αυτό είναι το καλός ή κακός, έτσι. Είχαν προϋπολογίσει λοιπόν χρήματα από αυτό με ένα τίμημα το οποίο θα πήγαινε και σε άλλες ανάγκες. Δεν έχει νόημα να ξαναγυρίσουμε την κουβέντα πίσω εμείς αν έπρεπε να την πουλήσουν ή δεν έπρεπε. Σωστά, να την σωστά. Τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το χρηματιστήριο πώς αντιδρά σήμερα? Και σήμερα πτωτικά, έντονα πτωτικά. Είναι ευκαιρία τώρα να ξεφορτώσουν, ξέρεις, εντάξει, δηλαδή εκτός από το σοκ το χθεσινό που το δίθησε κατά 5,5% περίπου. Ναι. Σήμερα χάνει από ό,τι είδα γύρω στο 2,5 με 2,70. Είναι ευκαιρία να ξανατοποθετηθούν, κατάλαβες. Δηλαδή φαίνεται όμως ότι σήμερα θα είναι η τελευταία έτσι έντονα πτωτική ημέρα. Μάλιστα. Ενδεχομένως και αύριο να κινηθεί πλάγι πτωτικά. Και φαίνεται ότι το σοκ θα απορροφηθεί από την αγορά και βελτιώνονται πάρα πολύ οι τιμές συγκεκριμένων μετοχών και θα ξανατοποθετηθούν από την Τετάρτη και μετά. Μάλιστα. Μιχάλη, θέλω να σου ρωτήσω, γιατί και στο Facebook και στο Twitter έχουμε πολλά μηνύματα επ' αυτού για την ανακεφαλοποίηση της Εθνικής Τράπεζας και τη συμμετοχή των μικρομετόχων. Φίλοι που είχαν 50, 100, 1000 μετοχές, τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε από τις 30 Μαΐου και μετά, ελάτε να συμμετάσχετε με ένα τάδε ποσό, εάν θέλετε, στα δικαιώματα που έχετε από τις μετοχές σας, μπείτε στην ανακεφαλοποίηση. Ναι. Συμφέρει, δεν συμφέρει, ρωτάνε. Εγώ αν είχα μετοχές της Εθνικής που δεν έχω, θα έμπαινα στην άποψη. Θα έμπαινες. Ναι. Θα έμπαινες και θα έμενες ή θα έμπαινες και θα έβγαινες? Αυτό θα το βλέπαμε σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή, ας ολοκληρωθεί πρώτα η αύξηση, να δούμε πώς θα κινηθεί. Θα πετύχει από τι λένε. Γενικώς, όμως, θα ξεπεράσει το 10%, ε. Ναι, βέβαια, θα ξεπεράσει το 12, φαίνεται. Το 12. Ναι. Γενικώς με τις αποτιμήσεις που έχουν σήμερα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και κυρίως οι τρεις από αυτές που παραμένουν στον ιδιωτικό τομέα και ακόμα πιο ιδιαίτερα η Εθνική, είναι χαρτί για να το κρατήσεις για τα παιδιά σου. Πρόσεξε. Αυτή τη φράση που μου λες, Μιχάλη μου, μου την είχε πει ένας συνάδελφός μας το 1998. Συγκεκριμένα για την Εθνική, την Αλφα, το ρωτούσαν μπροστά ήμουνα. Το ρωτούσαν το όνομά του, γνωστό. Τι μετοχές αυτές τι κάνουμε, τις πουλάμε, τις κρατάμε? Και τους έλεγε, κράτησέ τες για τα παιδιά σου, θα τους πάρεις σπίτι. Ναι. Και θυμάσαι τι ακολούθησε. Το 1998 όμως ήταν σε υπερβολικά υψηλό τίμημα. Αυτό είναι αλήθεια. Και σήμερα είναι σε υπερβολικά χαμηλό τίμημα.
Μπορεί η συμβουλή να είναι η ίδια, αλλά σήμερα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων, κάποιος ο οποίος θα επενδύσει σήμερα στην Εθνική και με βάση και το reverse split που κάνει, δηλαδή μειώνει τον αριθμό των μετοχών που θα κυκλοφορούν στο χρηματιστήριο, η τιμή της Εθνικής είναι πάρα πολύ ελκυστική. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα βάλει σήμερα, και δεν μιλάω για εκατομμύρια, έτσι, μιλάω για μικρομετόχους. Για κάποιους που δεν έχει δικαιώματα, που θα μπει τώρα. Και για κάποιον που δεν έχει δικαιώματα και θα μπει τώρα. Και αυτό έμεσα έρχεται να σου εξηγήσει γιατί λέω ότι εγώ θα έπαινα στην αύξηση αν είχα μετοχές της Εθνικής. Λοιπόν, και κάποιος που δεν έχει δικαιώματα και θα μπει το επόμενο διάστημα, όχι μόνο τώρα, έχει προοπτικές να κερδίσει 2 και 3 φορές τα λεφτά του. Κάποιος που θα βάλει 5.000 ευρώ δηλαδή, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μετά από ένα μικρό διάστημα. Ενδεχομένως, έτσι. Πάντοτε έχουμε επιφυλάξει όταν μιλάμε για την αγορά. Καλά, ναι, βέβαια. Δεν υπάρχουν σίγουρα λεφτά. Μην νομίσει κανένας ότι βρήκε κανένα λεφτά. Μην πάρουμε κανένα στο λαιμό μας, έτσι. Βέβαια, έτσι, όχι. Πολλά είναι όταν παίζεις με αυτόν που έχει τα πολλά, συνήθως χάνεις σε βάθος χρόνου. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά τα δικά μας, τα οικονομικά, οι ιδιωτικοποιήσεις, η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τα κόκκινα δάνεια. Ο μεγάλος τζόγος με χαμένο τελικά τον Έλληνα πολίτη, και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή να το πει κανείς. Δεδομένου ότι τι συμβαίνει στη μέση ελληνική οικογένεια, όπου ή βγάζει μια δραχμή, ας πούμε, ένα ευρώ, ή δεν έχει καθόλου εισοδήματα και καλείται διαρκώς να πληρώσει και να πληρώσει και να πληρώσει. Κάτι που φαίνεται ότι θα κορυφωθεί μέχρι και το Σεπτέμβριο, που είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος. Θα έχουν έρθει τα καθαριστικά, πολύ χρωστούν από τις προηγούμενες χρονιές. Έχουν τις ρυθμίσεις στην πλάτη τους, υπάρχουν τα δάνεια τα οποία σκάνε, ξεκινάνε από ό,τι φαίνεται. Και οι πληστηριασμοί σε κάποιες περιπτώσεις, η κατάσταση επιτείνεται, δυσκολεύει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τουρκία και τα πράγματα είχαμε εξέλιξη το πρωί. Μια επιχείρηση καθάρισης της πλατείας Ταξίμ από τις αστυνομικές δυνάμεις με εντολή Ερντογάν. Ο Κλοντιάν Γιουζέλης είναι κοντά μας να μας ενημερώσει πώς εξελίχθηκε αυτή. Καλώς τον Κλοντιάν. Τι έγινε με αυτή την επιχείρηση καθάρισης? Καθάρισε η πλατεία Ταξίμ? Έφυγαν οι διαδηλωτές? Ο Σουλτάνος τα κατάφερε? Πώς πάει το πράγμα? Νωρίς το πρωί συνεχίζεται η κόντρα Ερντογάν διαδηλωτών. Καθώς σήμερα το πρωί οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν πολύ νωρίς το πρωί να αδειάσουν την πλατεία Ταξίμ. Άδειασαν. Την άδειασαν με τη βοήθεια, με τις γνωστές άβρες, με τις μάνικες νερού κτλ. Εκατοντάδες αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων, εδώ βλέπουμε φωτογραφίες, τους έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Γιατί η επιχείρηση καθάρισης έγινε γύρω στις 6.30 με 7 η ώρα το πρωί. Αμέσως τους έδιωξαν από την πλατεία. Ναι. Όμως αργότερα, λίγα λεπτά αργότερα, οι διαδηλωτές ανασυντάχθηκαν και πετούσαν πέτρες και μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους διαδηλωτές. Αυτή τη στιγμή ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Ταγκίπ Ερντογάν, μιλάει στη τουρκική βουλή. Ναι. Γίνεται όμως προσπάθεια ο Ερντογάν να φημώσει το Twitter και το Facebook. Κόβει πάλι τα δίκτυα. Όχι μόνο αυτό. Τώρα προσπαθεί με την αιτιολογία ότι διαδίδουν ψέματα και είναι κατά της ειρήνης και της ασφάλειας. Προσπαθεί να περάσει μια ρύθμιση το οποίο θα επιτρέπει τη λογοκρισία των δύο μέσων. Και μάλιστα στενός συνεργάτης του. Απευθείας τον Ερντογάν. Είναι αυτή τη στιγμή απευθείας. Τώρα για να τον ακούσουμε, δεν ξέρω εγώ να σας εξηγήσω τίποτα. Ξέρεις εσύ, Νίκο, τουρκικά. Να δούμε λίγο το ύφος όμως. Το ύφος πολλές φορές καταλαβαίνεις. Tüy bitmemiş yetimin, garibin, kurabanın hakkını, esnafın kazancını, işçinin alın terini, işverenin sermayesini hortumlayan bu çevreler 10 yılda 642 milyar liradan olmuşlar. Μάλιστα, με αυτοπεποίθηση τον Ερντογάν. Δεν κάνει πίσω ο Ερντογάν. Μάλιστα, πριν μερικές μέρες είχε χαρακτηρίσει μπελά το Twitter. Και μάλιστα, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού δεν δίστασε να πει ότι τα ψέματα που διαδίδονται μέσω Twitter και Facebook είναι πιο επικίνδυνα από τις βομβιστικές επιθέσεις. Αυτό έχουν τερματίσει δηλαδή. Αυτό γίνεται ουσιαστικά να φημώσουν. Βέβαια, να φημώσουν την ελευθερία του τύπου. Τώρα το 2000. Τα μέσα τα ελέγχουν κάπως με τη διάφημιση, με τα κονέ κλπ. Το Twitter τώρα από καθένα ό,τι βλέπει το γράφει. Και ό,τι ζει το γράφει, πάω να το κλείσει. Αυτό γίνεται επίσης για έναν λόγο. Γιατί το Μάρτιο του 2014 γίνονται δημοτικές εκλογές στη Τουρκία. Ναι. Και προσπαθεί από τώρα να φημώσει τα μέσα. Ένα άλλο βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου. Ναι, για Τουρκία, λες τώρα. Για την Τουρκία, συνεχίζουμε στη Τουρκία. Δείχνει έναν Τούρκο αστυνομικό, θα δούμε και τώρα το βίντεο, να πυροβολεί στο κεφάλι διαδηλωτή. Είναι νέο βίντεο. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, είναι αυτό.
βλέπουν στην αρχή το κλωτσάει στο πρόσωπο και αμέσως είναι μόνος του απέναντι σε κάποιους διαδηλωτές, γιατί οι υπόλοιποι αστυνομικοί βρίσκονται σε κάποιο άλλο. Εδώ βλέπουμε την ώρα που πυροβολεί και θα δούμε τον άτυχο διαδηλωτή να πέφτει κάτω από το πυροβολισμό. Είναι ακριβώς ο διαδηλωτής που έπεσε. Η σφαίρα το βρήκε στο κεφάλι. Τον σκότωσε. Δηλαδή είναι πλαστική σφαίρα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ήταν πλαστική ή όχι. Και αυτή τη στιγμή τρέχει προς τους υπόλοιπους αστυνομικούς να βρει προφανώς καταφύγιο. Πυροβόλησε εσύ ή απείλησε. Πυροβόλησε, έπεσε και θα υπάρχει ήχος. Δηλαδή, όχι τώρα, αν έχει ακούσει τον ήχο. Δεν ακούει το ήχος γιατί υπάρχει πυροβολή. Αν πυροβολήσει έναν άνθρωπο, τον ρίχνει κάτω επί τόπου. Δηλαδή, το αναστόχησε. Στη συνέχεια του βίντεο θα δούμε λίγο τους διαδηλωτές και τον άτυχο διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος και τους υπόλοιπους να καλούν σε βοήθεια. Όπου του ρίχνουν και τα χημικά ταυτόχρονα. Καλά, εννοείται. Και παραμένει ακόμα στο έδαφος. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Πότε έγινε αυτό? Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, αλλά κυκλοφόρησε μόλις σήμερα αυτό το βίντεο. Και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αυτός κουνιέται. Εντάξει, αυτός να του ρίξει πλαστική σφαίρα που και πάλι είναι πολύ επικίνδυνη. Αλλά στο κεφάλι, αν η πλαστική σφαίρα. Δεν φαίνεται τώρα που σημαίνει. Όχι, όχι. Καλά, δεν το συζητώ. Ναι. Μιλάμε για ομοίη βία αστυνομική τώρα, δεν το συζητάμε. Εδώ είναι έγκλημα. Αλλά ως προς το αποτέλεσμα συζητάω τώρα. Απλά συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης. Κεμαλικών ή όχι μόνο κεμαλικών, διαδηλωτών από όλες τις κατηγορίες. Ακριβώς. Και μάλιστα ο Γιούλ υπέγραψε για το νομοσχέδιο για την απαγόρευση του αλκοόλ που ήταν μια αφορμή. Φωνάζουν τώρα στενοφόρο, μάλλον. Ακριβώς. Αυτό είναι το βίντεο. Άγριες καταστάσεις. Βέβαια, όχι πως δεν έχουμε και δει και εμείς εδώ στην Αθήνα. Δεν είχαμε δει πυροβολισμούς. Αλλά τα αγγλόπανε που κατεβαίνανε ανάποδα, ανοίξανε κεφάλια. Θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και στη χώρα μας. Θα ήταν πολύ λεπτό το σημείο να ξεφύγει η κατάσταση. Να δούμε τις αντίστοιχες εικόνες. Και αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτό. Πολύ εντυπωσιακό πάντως το βίντεο, πραγματικά. Φοβερό. Αυτά από την Τουρκία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κλοντιάν Γιουζέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θέλουμε να πάμε. Το είχαμε αφήσει λιγάκι. Να πάμε λιγάκι στην περιφέρεια, αν έχουμε τη δυνατότητα, να δούμε πώς πηγαίνει ο τουρισμός. Ξέρετε, υπάρχει αυτή την περίοδο, υπάρχει η Ελλάδα των αστικών κέντρων και η Ελλάδα της περιφέρειας. Η Ελλάδα της περιφέρειας και των τουριστικών περιοχών ζει σε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς, μιλώντας με φίλους σε διάφορες τουριστικές περιοχές, που είναι η μισή Ελλάδα. Σίγουρα όλη η νησιωτική Ελλάδα, αλλά και αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας ζουν σε άλλους ρυθμούς. Πολλοί δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, υποδέχονται τουρίστες από διάφορες θέσεις. Τουριστικά επαγγέλματα, σώματα ασφαλείας, στις υπηρεσίες και στα καταστήματα εστίασης. Βλέπω τώρα, θέλω να σας πω βέβαια εικόνα από την Κωνσταντινούπολη, κάνω μια παρένθεση. Έχει επιστρέψει ο κόσμος στην πλατεία Ταξίμ και αρκετός κόσμος. Δεν φαίνεται να ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η προσπάθεια Ερντογάν και των αστυνομικών δυνάμεων. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του προγράμματος και το βράδυ στο δελτίο του GR. Έλεγα λοιπόν ότι στην περιφέρεια τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και επειδή έχουμε πάει σε νησιά, έχουμε πάει στη Ζάκυνθο, έχουμε πάει στην Κρήτη, έχουμε πάει στην Κο, σήμερα θα πάμε στην Ήπειρο, σε ένα πανέμορφο μέρος και θα καλησπερίσω το δήμαρχο της Πάργας, τον κύριο Αθανάσιο Λιόλιο. Κύριε Λιόλιο, καλησπέρα. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές σας. Και καλό καλοκαίρι στην πανέμορφη Πάργα. Ευχαριστώ επίσης. Πώς πηγαίνουν οι τουρισμός εκεί? Εσείς, από ό,τι θυμάμαι, τα τελευταία δύο χρόνια έχετε σημαντική εισρωή και Τούρκων τουριστών και Ρουμάνων, από ό,τι θυμάμαι καλά, και Ρώσων. Κοιτάξτε, ευτυχώς μια πολιτική την οποία την στηρίζουμε, την δημιουργούμε και την υιοθετούμε εμείς μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φέρνει αποτελέσματα. Μάλιστα. Ώστε να δείχνει μια κατάσταση δυναμική με δυνατότητες να ξεπεράσει τον εθνικό μέσο όρο. Δηλαδή τι ακριβώς κάνατε? Κάνατε κάποιες εκθέσεις στο εξωτερικό, κλείσατε κάποια πακέτα με συγκεκριμένα τουριστικά γραφεία, κάνατε κάποιες διμερείς επαφές? Και στην Ελλάδα, ναι, ακριβώς. Είπαμε ότι την κρίση δεν πρέπει να την παρακολουθούμε, πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες και να κάνουμε τέτοιες στοχευμένες δράσεις. Ναι. Σε μέρη που μπορούν να μας δημιουργήσουν προσέλευση επισκεπτών, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση την τουριστική, η οποία υπάρχει γενικότερα. Τώρα τον Ιούνιο, τι πληρότητα έχουν οι κλίνες εκεί στην περιοχή? Έχετε εικόνα? Ναι, έχω εικόνα. Επειδή τα στοιχεία
θα σας δίνουν είναι συγκριτικά, ναι, ναι, με πέρυσι και πρόπερσι, είναι αυξητικά γύρω στο 15%. Είστε πάνω 15%. Ναι. Βλέπετε, όσοι φίλοι δεν ξέρουν, την Πάρκα είναι μια πανέμορφη, πόλη. Και από πλευράς φυσικής ομορφιάς και αρχιτεκτονικής. Και γενικότερα η περιοχή μας, ο Δήμος μας, είναι ένα στουρλίδι στη χώρα. Βεβαίως. Και περιβαλλοντολογικό και αισθητικό και ιστορικό. Τα ενδιαφέροντα εναλλάσσονται σε πολύ μικρές αποστάσεις, ώστε κάποιος από τις πολύ ωραίες παραλίες που διαθέτουμε, που είναι μοναδικές, γρήγορα να μπορεί, δηλαδή σε 5-10 χιλιόμετρα, να μπορεί να επισκεφτεί σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, περιβαλλοντολογικούς χώρους, τα στενά του Αχαίροντα, τον Αχαίροντα. Ο Αχαίροντας, θέλω να πω ότι επειδή έχω έρθει στην Πάρκα, ναι, είναι μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κάποιος. Όταν φτάσει εκεί στις πηγές του Αχαίροντα και σταθεί πάνω από το νερό που αναβλύζει και καταλάβει τι σημαίνει ψύχος μέσα στην τάλα του καλοκαιριού, από τα έγκατα της γης, πραγματικά είναι μία συγκλονιστική εμπειρία. Αλλά και η Πάρκα είναι μία πολύ ωραία κοσμική πόλη. Όμορφη όμως, όμορφη, ναι, με τα καλά ωραία χαρακτηριστικά της πόλης, τα βλέπουμε. Μπορεί να επισκεφτεί κάποιος. Από ξένους τουρίστες τι έχετε φέτος? Οι Σκανδιναβοί δίνουν σημαντικά δείγματα ανάκαμψης, ναι, εννοούμε αυξητικές τάσεις, και ήδη το κανάλι με την Τουρκία αρχίζει και αποφέρει αποτελέσματα. Είμαστε μέσα στους στόχους, δηλαδή σε αυτά που είχαμε υπολογίσει όταν κάναμε τις δράσεις, τις συμμετοχές σε εκθέσεις. Είχαμε στοχοποιήσει κάποια πράγματα, και αριθμούς και προσέλευση, αλλά και εμείς αλλάξαμε τον εαυτό μας, βελτιώσαμε τις υπηρεσίες μας, χαμηλώσαμε τις τιμές, ώστε να είμαστε ένας προσφυλής προορισμός, όπου κάποιος θα περάσει ευχάριστα τον χρόνο του, θα ξοδέψει τα χρήματά του και θα πιάσει τόπο και θα φύγει με ένα αίσθημα ικανοποίησης, ώστε να γίνει πρεσβευτής του τόπου μας. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, γιατί πολλοί φίλοι μπορεί να μην ξέρουν πώς άνοιξε αυτό το κανάλι με τους Τούρκους τουρίστες που λέτε. Λόγω κάποιου σύριαλ τουρκικού γίναν γυρίσματα εκεί. Τι έγινε και ξαφνικά οι Τούρκοι ανακάλυψαν την Πάρκα στην άλλη πλευρά, στην Ήπειρο? Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή του παρακολουθούσε αρκετός πληθυσμός στη χώρα. Εμείς όμως πήγαμε και κάναμε μια παρουσίαση στην Κωνσταντινούπολη φέτος. Ναι. Η οποία ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Να μην πω ότι ήταν η καλύτερη παρουσία, ήταν η δικιά μας. Όπως και στη Θεσσαλονίκη που είχαν έρθει τουρκικά πρακτορία, είχαμε την καλύτερη παρουσίαση. Και όλα αυτά ως εργαλεία βοήθησαν την προβολή του τόπου μας με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για να χτυπήσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, να δημιουργήσουμε απασχόληση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για μας είναι το πώς θα χτυπήσουμε την ανεργία. Και να σκεφτείτε ότι στην Ήπειρο, που είναι ένα τμήμα της χώρας μας με τη μεγαλύτερη ανεργία, εμείς έχουμε τη μικρότερη ανεργία. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαζεύω και εγώ τις πανέμορφες εικόνες από την Πάρκα, που όποιος σκοπεύει να ταξιδέψει να σας φιλοξενήσουμε στην Ήπειρο, ευχαριστώ, να είστε καλά. Την επισκέφθηκα το 2008. Και πραγματικά όλη αυτή η περιοχή από την Πέρδικα, την Πάρκα, τα Σίβωτα είναι πανέμορφα, μέχρι και πάνω την Οικουμενίτσα. Καταπληκτικά νερά, φιλόξενοι άνθρωποι, ωραίες περιοχές και ωραίες διακοπές και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Το λέω και για τους Έλληνες που δεν θέλουν ενδεχομένως να πάρουν πλοίο, αλλά θέλουν να ζήσουν την αίσθηση του νησιού και της θάλασσας. Καλό μεσημέρι στον Δήμαρχο, τον κύριο Λιόλιο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στην Πάρκα. Αν μπορούμε να δούμε μια εικόνα αυτή την ώρα από την Τουρκία και την πλατεία Ταξίμ, καθώς έγινε μια προσπάθεια ανακατάληψης πλατείας από τους διαδηλωτές και η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και με άβρες, με κανόνια νερού δηλαδή. Βλέπετε τι γίνεται, η ένταση εξακολουθεί. Νομίζω ότι η κινήση Ερντογάν να ανακαταλάβει τις πλατείες με τη βία μόνο σε χειρότερα μπορεί να οδηγήσει. Παρά θα υπάρξει κάποια λύση, βλέπετε στο δεξί μέρος της οθόνης σας παραταταγμένες αστυνομικές δυνάμεις να ρίχνουν με τις άβρες νερό. Στο βάθος είναι διαδηλωτές. Ένας πόλεμος κανονικός στην πλατεία Ταξίμ που μένεται, και όχι μόνο στην πλατεία Ταξίμ, και σε άλλες πλατείες και πόλεις της χώρας, που μένεται για πόσες, πάνω από 10-12 ημέρες, 12η ημέρα. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί άγνωστος μη Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Θα τα πούμε και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Και για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο, την οικονομία, την κοινωνία, στις 7.30 στο δελτίο του GR.
που παρακολουθείτε μέσα από τη συχνότητα του Zoom στην Αττική. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Τα λέμε στο Twitter, τα λέμε στο Facebook, στο page Γιώργος Καραμέρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τους φίλους και συνεργάτες εδώ, τον Νίκο Τσακά που έκανε μαγείες σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τον Ανέστη τον Γκόνιαλη, ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει μάλλον στα βουνά για αντίσταση, τον βλέπω. Και τον Κλοντιά Γκιουζέλη, πάντα πολύτιμο συνεργάτης και με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα όσα γίνονται στην Τουρκία. Καλό μεσημέρι.